Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε ένα εύκολο και εντυπωσιακό ρολό. Σε 300 γραμμάρια σπασμένη φέτα, 50 ml γάλα, 50 ml λάδι, 1 κουταλάκι baking και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 3 αυγά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αλλά το πιπερώνουμε. Ρίχνουμε λίγο μπούκοβο. Ρίγανη και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε ένα φύλλο κρούστας. Σκεπάζουμε με ακόμα ένα φύλλο και το λαδώνουμε. Απλώνουμε μείγμα. Βάζουμε κομμένες ελιές. Και τυλίγουμε σε ρολό. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τα φύλλα και το μείγμα. Απλώνουμε σάλτσα πιπεριάς. Αλλαντικά της επιλογής μας. Προσθέτουμε το ρολό με τις ελιές και τυλίγουμε. Επαναλαμβάνουμε ακόμα μία φορά τη διαδικασία με το μείγμα και τα φύλλα. Πασπαλίζουμε με τριμμένο κεφαλοτήρι. Σουσάμι. Τοποθετούμε το ρολό και τυλίγουμε. Μπορούμε να αφήσουμε το ρολό ολόκληρο ή να το κόψουμε σε φέτες με πάχους 2 δάχτυλα. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε με λίγο λάδι. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!
can count.